Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα, αν είμαι εντάξει με τα μικρόφωνα. Καλωδεδομένα. Ακούγεστε. Καταρχήν, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, για την τιμητική πρόσκληση. Στην τριάδα αυτή έλαχε ο ιστορικός κλήρος που λέγαμε παλιά να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τόσο γιατί αφορά κάποια σύνδρομα που εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα στη διάγνωση, πάρα πολύ δύσκολα στην αντιμετώπιση και θα έλεγα ότι μάλλον θέλουμε να τα αποφύγουμε, να μην έρχονται τέτοιοι ασθενείς σε εμάς. Είναι τα σύνδρομα του πυλικού πόνου, με όλες τις μορφές που μπορούν αυτά να πάρουν. Επειδή το σεμινάριο, το σχολείο είναι διαδραστικό, θα επιλέξαμε ένα περιστατικό να παρουσιάσουμε. Οπότε διαδραστικότητα σημαίνει διαδραστικότητα. Όπου διαφωνούμε, το συζητάμε και λέμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, έχουμε έναν άντρα ασθενή, 43 ετών, ο οποίος είναι οικονομικός στέλεχος μιας επιχείρησης και επισκέφτεται έναν ουρολόγο. Και το αναφέρει ότι έχει ένα πόνο, τον απασχολεί έντονα ένας πόνος, ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή στους όρχες και στην περιοχή κάτω από τους όρχες, δηλαδή στην περιοχή του περιναίου. Ο πόνος αυτός έρχεται ακαθόριστα, δεν έχει συγκεκριμένες ώρες που έρχεται. Καμιά φορά κρατάει λίγο, καμιά φορά κρατάει πολύ. Πολλές φορές αναγκάζει τον ασθενή να πάρει παυσίπονο και είναι μάλλον σαν έντονο βάρος στην περιοχή εκεί πέρα του περιναίου. Ο ασθενής επίσης αναφέρει ότι έχει και πόνο κατά την εξπερμάτιση και αυτό το έχει οδηγήσει σε μια, ας το πούμε, σεξουαλική, θα το πω, δυσλειτουργία. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος. Έχει επηρεάσει βάση τόσο τη σεξουαλική τη ζωή. Λοιπόν, συνεχίζοντας, λέει ότι εκτός από αυτά τα συμπτώματα του πόνου, έχει και συμπτώματα της ούρησης. Η ούρηση του δεν είναι τόσο καλή, το δυσκολεύει πολλές φορές, είναι πιο αργή, γιατρέ, το αναφέρει. Έχει την αίσθηση ότι η κύση του δεν αδειάζει καλά και θα πρέπει να ξαναπάει στην τουαλέτα. Υπολογίζει ότι πηγαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να πηγαίνει, δηλαδή τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα. Πηγαίνει επίσης και τουλάχιστον 1 με 2 φορές τη νύχτα στην τουαλέτα. Και δεν μπορεί να καθορίσει ακριβώς από πότε ξεκίνησαν αυτά τα συμπτώματα. Αναφέρει ότι τα έχει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Ενώ έχει και κάποιο γνωστό παθολόγο, ο οποίος του είπε ότι έχει προστατήτιδα και θα πρέπει να πας σε έναν ουρολόγο να σε δει και να σου δώσει αντιβίωση. Αλλά αυτός δεν πήγε, λόγω της δουλειάς του το αμέλησε. Και καταλήγει ότι το όλο πρόβλημα είναι πολύ ενοχλητικό και τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην καθημερινή ζωή του. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που. Αυτά είναι τα συμπτώματα γενικά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό. Έχει ένα φυσιολογικό βάρος. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι γύρω στο 23,5. Καπνίζει γύρω στα 15 σιγάρα την ημέρα. Καταναλύει και αλκοόλ μετρίως. Μετρίως σημαίνει ότι δεν πίνει πάρα πολύ με βάση αυτό που θεωρούμε κανονική κατανάλωση. Αλλά πίνει όμως πολλούς καφέδες την ημέρα. Με συγχωρείτε. Πίνει πολλούς καφέδες την ημέρα, 4 με 5. Γιατί έχει υπερβολικό άγχος λόγω της οικονομικής κρίσης. Ενώ από το λοιπό αναμνηστικό του δεν αναφέρονται επεμβάσεις στην Ελλάδα στον απείλο, δεν αναφέρεται νευροπάθεια, νευρολογική νόσος ή κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το περιστατικό και αν θέλουμε να μιλήσουμε, να μεταφράσουμε αυτά που λέει ένας ασθενής στην καθημερινή πράξη σε συμπτώματα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο ασθενής έχει πόνο στο περίνο για την εξερμάτιση και συμπτωματολογία από το κατώτερο ορροπητικό. Συγχλουρία, νυχτουρία, μειωμένη ροή των ούρων και αίσθημα ατελούς και ένωσης της κύστης. Ηρακλή, να ρωτήσουμε καταρχήν πόσοι έχουν έρθει σε επαφή με τέτοιο περιστατικό. Ναι, το πρώτο είναι αυτό. Και περισσότερο, όλοι λοιπόν σχεδόν. Επομένως, είναι ένας τυπικός ασθενής. Εντάξει, ίσως η ηλικία είναι λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνούμε για την ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ασθενής το οποίο το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να. Το επόμενο βήμα να δούμε τι σκεφτόμαστε. Ποιες είναι οι πιθανές κλινικές διαγνώσεις, τι έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν δύο τρόποι τώρα, Αποστόλε, ή θα πρέπει να πούμε εμείς τι πιστεύουμε, έτσι ότι μπορεί να έχει ασθενήσει, ή να σας δείξω εγώ τι πιστεύω και να δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το πάμε αυτό. Πρώτα λίγο τι σκέφτονται οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι χρόνιο πυλικό, άλλο δεν σημαίνει ότι θα πούμε μόνο αυτό, έτσι. Κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν περνάνε από το μυαλό μας, ας πούμε. Τι θα σκεφτόσασταν, δηλαδή, τι διαγνώσεις θα θέλετε να αποκλείσετε σε αυτόν τον ασθενή. Προστατήτητα. Τη λίμωξη του προστάτη, βάση τόση, αυτό το λέμε. Κάποια λυθίαση στο κατώτερο ορροπητικό. Λυθίαση, κάποιος άλλος συνάδελφος, εντάξει. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, με το... Κώστα. Ισί του καρκίνο. Το ισί του καρκίνο της κύστης. Κάποια άλλη διάγνωση. Στένωμα. Στένωμα ουρίτρα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά όλα. Εκείνο που σκέφτηκα, ας πούμε, πρώτα-πρώτα ένας ασθενής με αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχει λάτς.
καλή τη υπερφάνεια του πράγματι, που οδηγεί σε λάτ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει μια λίμωξη του νομοποιητικού, οποιασδήποτε μορφή. Έτσι. Μια εκτροτική μορφή κυστίτιδα. Υπάρχει και στου άντρε πολλέ φορέ. Χρόνια προστατήτιδα. Και όταν λέμε χρόνια προστατήτιδα, δεν εννοούμε τον όρο που χρησιμοποιούν γενικά και αόριστα οι ουρολόγοι ή οι άλλοι γιατροί, ότι έχει προστατήτηδα. Η βακτηριδιακή, ας πούμε, προστατήτηδα, που μπορεί να κάνει τέτοια συμπτώματα. Οπωσδήποτε το σύνδρομο χρόνιου πυλικού άλγους, το CIS της κύστης, όπως ανέφερε ο Κώστας πολύ σωστά, που δίνει κυρίως συμπτώματα αποθήκευσης. Το σύνδρομο της περιλυτρικής κύστης, να το σχολιάσουμε λίγο αυτό μετά, δεν είναι τόσο πιθανό, αλλά υπάρχει πιθανότητα να έχει ο ασθενής αυτός κάποιο νευρολογικό νόσημα, δεν θα έλεγα, μπορεί να είναι MS, ας πούμε, πολλαπλή κλίνηση, μπορεί να οδηγήσει σε νευρογενή κύστη, δηλαδή. Πώς το λένε, υπερλειτουργικό εξωστήρα απότοκο της νευροπάθειας, ας το πούμε έτσι πιο επιστημονικά εντός εισαγωγικών. Επίσης, ένα νευρολογικό νόσημα που οδηγεί όχι σε συχνουρία, αλλά σε πολυουρία. Μπορεί αυτός ο ασθενής, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να μην έχει συχνουρία, όπως λέει, πηγαίνω πολλές φορές. Πηγαίνει πολλές φορές γιατί έχει ουρά. Επομένως, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση, πολυουρία, την οποία πρέπει να την αποκλείσουμε. Επίσης, άλλο νόσημα, όπως είναι το στένωμα της ουρήθρας ή η λιθίαση. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ψυχογενείς διαταραχές που και αυτές αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα, στη διαγνωστική μας διαδικασία. Σαν διάγνωση εννοώ. Τώρα, ένα σχόλιο όσον αφορά το σύνδρομο της περιλυτρικής κύστης. Η περιλυτρική κύστη, με βάση τα συμπτώματα που έχει αυτός ο ασθενής, δεν είναι πολύ πιθανό να έχει, κατά τη γνώμη μου. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει αυτό το βασικό, την αναγκαία γεκανή συνθήκη, το αναγκαίο γεκανό σύμπτωμα το οποίο. Δεν το περιγράφει, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή την επιτακτικότητα. Δεν σου περιγράφει, ας πούμε, η επιτακτικότητα. Αν είχε μόνο αυτό το σύμπτωμα και κανένα άλλο, ούτε συχνουρία, ούτε νυχτουρία, θα λέγαμε ότι μπορεί να έχει υπερλειτουργική κύστη. Επειδή όμως δεν το έχει, θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο πιθανή η διάγνωση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι αν μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει καλοήθη υπερβασία του προστάτη σε έναν άντρα 42 ετών. Και θα ήθελα να ακούσω αν συμφωνείτε ότι μπορεί να έχει ή όχι. Μπορεί να έχει, ας πούμε, μπορεί να μην έχει. Ποιοι ψηφίζουμε ότι μπορεί να έχει, εν πάση περιπτώσει, να το θέσουμε έτσι το θέμα. Και ποιοι όχι. Μάλλον αυτοί που είναι το ναι, τα ναι είναι περισσότερα, πιστεύω. Λοιπόν, το είπε ένας συνάδελφος κιόλας. Καλώς υπερπλασία είναι, όπως λέει η λέξη, υπερπλασία. Υποτίθεται είναι ιστολογική διάγνωση. Η υπερπλασία αρχίζει από την ώρα που αρχίζουν και δουν τα ανδρογόνα. Επομένως, σίγουρα, αν πάρεις μια βιοψία σε αυτόν τον άνθρωπο, θα δεις ότι υπάρχει υπερπλασία του στρώματος, των αδενείων κτλ. Επομένως, υπάρχει αυτή η ιστολογική διάγνωση και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, αν και υπάρχει σε αυτή την ηλικία πολλές φορές και διόγκωση του προστάτη, έτσι, το benign prostate enlargement, και υπάρχει επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις σε αυτή την ηλικία να υπάρχει και κλινική BPH, δηλαδή απόφραξη. Απόφραξη, υποκυστικό, με συγχωρείτε, κόλλημα και λάτς. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια πιθανή διάγνωση. Τώρα, όσον αφορά τη διάγνωση, τη διαγνωστική διαδικασία, να πούμε καταρχήν ότι. Να σας δώσω σαν στοιχείο ότι η φυσική εξέταση αυτού του αρρώστου δεν έδειξε τίποτα. Είναι φυσιολογική. Ούτε η κοιλιά δείχνει, ξέρω εγώ, περίεργες εσχάρες, ουλές, τέτοια πράγματα, τίποτα απολύτως. Ηρακλή, να ρωτήσουμε ποια θα ήταν η πρώτη εξέταση που θα κάνανε αν έρχονταν. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Αν ερχόταν ένας τέτοιος άντρας στο ιατρείο, παρακαλώ. Μία δακτυλική. Εκτός από τη δακτυλική. Παρακαλώ. Μια καλλιέργεια ούρων. Γενική καλλιέργεια ούρων. Γενική καλλιέργεια ούρων και δακτυλική. Άλλες απόψεις, άλλες γνώμες. Για την αρχική. Ναι. Φυσικά εντάξει, έχει σημασία το ιστορικό του. Αν είναι οικονομικό στέλεχος το οποίο ταξιδεύει και υπάρχει ενδεχόμενο να έχει πολλαπλές οδικές συλλόγους χωρίς προφυλάξη, φαντάζομαι, συνήθως αυτοί έχουν. Και ένα ιστορικό άτυπο νευροπαθογών, χλαμίδια, ουροπλάσματα κτλ. Που συνήθως μπορεί να προκαλέσουν αυτή τη συμπτωματολογία. Δηλαδή, τουλάχιστον στην κλινική πράξη βλέπουμε πάρα πολλούς άντρες θετικούς σε αυτά τα μικρόβια. Άρα θα ζητούσατε καλλιέργεια σπέρματος ή θα ζητούσατε. Και επίχρησμα ουρήθρας. Μάλιστα. Άλλη εξέταση. Αρχικά. Παρακαλώ. Υπερηχογράφημα. Συμπεριλαμβανομένου και το υπερηχογραφήμα του προστάτη που έχει κατά ανάγκη διορθικό. Διακυλιακού, μάλιστα. Κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, το είπαμε. Καλή κλινική εξέταση, τι εννοείται. Μια αδρή νευρολογική εξέταση. Μάλιστα. Στην αδρή νευρολογική τι βλέπετε. Στην αδρή νευρολογική τι περιλαμβάνεται. Τα ανακλαστικά, όσο επιτοπλίστε.
Αντανακλαστικά τι εννοείται? Ποια αντανακλαστικά δηλαδή? Ποια αντανακλαστικά? Ναι. Όλα τα αντανακλαστικά. Εντάξει. Τα εννοώντια δηλαδή. Το βλέπουμε και λίγο. Κάποιος άνθρωπος εκεί, ναι. Δεν θα θέλαμε δηλαδή να το περιορίσουμε στο Περίνεο, αφού μιλάμε για πόνο του Περιναίου. Δεν θα θέλαμε να ψάξουμε τα ιερά νεύρα βασικά. Και αυτά, ναι, ναι, ναι. Άλλη. Μια στάμη. Αρχικά θα το κάνετε. Είμαστε στην αρχική ακόμα. Μια ουρολογία. Είναι μια άποψη, έτσι. Μια. Ουρολογία και εμεί το υπολοιπόμενο. Λοιπόν, νομίζω τα εξαντλήσαμε, γιατί όντως αυτά είναι τα. Αυτά τα οποία θα ζητούσα και εγώ, έτσι. Γενική καλλιέργεια ούρων, κυταρολογική ούρων, το είπε ο συνάδελφος. Frequency volume chart, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αδρή νευρολογική εξέταση και υπερφορά χρονοποιητικού. Αυτά λοιπόν γίνανε σε αυτόν τον άρρωστο. Η καλλιέργεια δεν ήταν στήρα, δεν είχε μικρόβια. Η κυταρολογική ήταν αρνητική τρεις φορές. Άρα θεωρητικά καλυπτόμαστε ότι δεν έχει εμπασχετός ο άρρωστος αυτός CIS της κύστης. Το διάγραμμα ούρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι αποτελεί, θα λέγαμε, έναν αντικειμενικό τρόπο, μάλλον έναν τρόπο αντικειμενικοποίησης εντός εισαγωγικών των υποκειμενικών προφανώς συμπτωμάτων του ασθενή. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει πολύ μικρή συσχέτιση σε κάποιες μελέτες μεταξύ αυτών που αναφέρει ο ασθενής και αυτών και του τι πραγματικά συμβαίνει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, να αποκλείσουμε έχει την πολυουρία. Γι' αυτό θεωρούμε αναγκαίο να καταγράφεται και ο όγκος, είναι frequency volume chart, δηλαδή να καταγράφεται και ο όγκος κάθε ούρησης. Υπάρχουν και ακόμα πιο δύσκολα ημερολόγια διαγράμματα ούρησης, αυτά που περιλαμβάνουν και τα προσλαμβανόμενα υγρά, όπως επίσης υπάρχουν και πολύ πιο μακροπρόθεσμα διαγράμματα. Αυτά συνήθως για τρεις μέρες νομίζω είναι αρκετό να το συμπληρώνει ένας ασθενής. Υπάρχουν και 7 ημέρα, αλλά και εκεί η συμμόρφωση του ασθενούς είναι μικρότερη. Η νευρολογική εξέταση που εντοπίζεται βεβαίως, όπως είπε και ο Απόστολος, στο Περίνεο, κυρίως. Ελέγχοντας την αισθητικότητα του περινέου και τον τόνο του σφιχτήρα του προκτού, ήταν φυσιολογική. Ενώ ο προστάτης είχε μέγεθος στο υπερηχογράφημα 38 κυβικά εκατοστά, με ένα υπόλοιμα 55 ml. Και ο προστάτης ήταν και μαλακός, διαρρή, όπως είπατε, η κλινική εξέταση, όπως είπατε, ο προστάτης μαλακός, ήπια ευαισθησία, πιο πολύ το αίσθημα της ούρησης προκλήθηκε με την επαφή του δαχτύλου με τον προστάτη, και το PSA 0,90. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική εικόνα. Ναι, για κάποιο σχόλιο να δούμε. Εδώ, στο υπερηχογράφημα, εγώ προσωπικά, όχι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τεκμηρίωση, νομίζω ότι θα ήθελα να ξέρω αν είχε αποτανώσει. Θα με βοηθούσε μια σαν ένδειξη μόνο. Ναι, δεν είχε. Σας δίνω μία, δεν είναι το, δεν είχε, δεν θυμάμαι. Αλλά τι θα μας βοηθήσει αυτό, αν είχε αποτανώσει, τι σημαίνει? Συνήθως συνδέονται με χρόνια φλεγμονή, που άμα είναι σε αυτή την ηλικία και έχει 3 χρόνια ήδη τα προβλήματα αυτά, είναι πολύ πιθανό να έχει αρκετές αποτιτανώσεις και αυτό μας οδηγεί σε κάποιο βαθμό προς τη διάγνωση προστατήτιδας, χωρίς όμως να αποκλείει και κάτι άλλο. Ή μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό όμως. Δεν έχουν κάποια ειδικότητα, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία. Μπορούμε όμως να συνδέσουμε αποτιτανώσεις με χρόνιο άλγος? Και εγώ νομίζω δεν μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς, γι' αυτό το. Όχι απαραίτητα. 30% των ανδρών που κάνουν υπέρηχο διακυλιακών φαίνονται να έχουν αποτιτανώσεις στον προστάτη. Εγώ θα σε έλεγα και πολύ παραπάνω. Κάποια άλλη σκέψη για τις διαγνωστικές αυτές μέχρι τώρα, διαγνωστική διαδικασία, κάποια αντίρρηση, εν πάση περιπτώσει, κάτι που δεν θα κάναμε? Λοιπόν. Ζητήσατε και το στάμε ημίας τεστ κάποιους? Ναι. Δεν έγινε ακόμη. Ίσως να γίνει λίγο αργότερα. Την ουρολογία που είπαμε, αφού μετρήσαμε πολύ πόσο. Λοιπόν, ήρθε ο ασθενής και έφερε αυτά. Τώρα, ξανάρθει στο γιατρείο μας πάλι. Κύριος Βουλγαρής. Να ρωτήσω κάτι. Οι κυταροδοϊκές που κάνετε τρεις είναι στάνταρ αυτό, ο αριθμός είναι τυχαίος, κάνουμε μία, δύο, τρεις, δέκα. Τρεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να βασιστείς τη μία, εννοείται. Ναι, γι' αυτό το αναφέραμε τρεις. Το μήνυμα. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί και κάθε μέρα να στείλει τον άνθρωπο να κάνει μια κυταρολογική. Λάμπανε σε λιγάκι. Εντάξει, αμέλησε να έρθει, είπαμε. Το περιστατικό έτσι είναι.